αντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Στόχος μας είναι να είμαστε ένας καλός γείτονας. Από την πρώτη μέρα και μέχρι σήμερα έχουν ήδη εργαστεί για τον ΤΑΠ 150 εταιρείες στην Ελλάδα και περίπου 1.000 άτομα για την εξέλιξη αυτού του σπουδαίου έργου. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους φίλες και φίλοι. Παρακολουθείτε το δίκτυο, είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Παρακολουθείτε μια ειδική εκπομπή για το ΕΣΠΑ, τις επιδοτήσεις, τις νέες ευκαιρίες που έρχονται, παρουσιάζονται, διαβάζετε για αυτές με την ευγενική χορηγία του ΤΑΠ. Το δίκτυο είναι μαζί σας για όλη την Δυτική Μακεδονία και με εκλεκτούς προσκεκλημένους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο που μόλις αναφέραμε, που έχει να κάνει με κάτι που ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί από τον αγροτικό, γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, τον επιχειρηματικό κόσμο, τα μικρά, τα μεσαία, τα μεγάλα καταστήματα, τις μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, όλη η χώρα και η Ευρώπη βέβαια, αναζητά τρόπους να διεισδύσουν στην πληροφορία και στην εξειδίκευση, αν θέλετε, και των προκηρύξεων που έχουν βγει, θα βγουν και άλλες, γιατί είμαστε πραγματικά μπροστά σε μια σειρά προκηρύξεων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας και ελπίζουμε όλα αυτά να είναι χρήσιμα εργαλεία για να τα εκμεταλλευτούν με την καλή πάντα έννοια οι επιχειρήσεις, οι μικρές, οι μεσαίες, οι μεγάλες σε όλη την χώρα. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή που έχει βέβαια και πολύ μεγάλη ανεργία. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι επιδοτήσεις, τα επιδοτούμενα προγράμματα, χρόνια τονίζουμε και λέμε ότι πάντοτε βοηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση, διότι τα προγράμματα αυτά που τα ακούμε και θα δούμε σήμερα πόσο εύκολη πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε όλα αυτά, λέμε και πάλι είναι πολύ χρήσιμα, αρκεί να τα αντιληφθεί κανείς νωρίς, να τα καταλάβουμε και με στοχευμένες ενέργειες να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολλά από τα σχέδια που έχουμε ως επιχειρήσεις, ως επιχειρηματίες, ως νέοι, ως υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσα από το δίκτυο σήμερα θα προσπαθήσουμε να καλωσορίσουμε και τους προσκεκλημένους. Τον κύριο Ευθύμη Σταυρόπουλο έχουμε, οικονομολόγο. Θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε αυτά όσο μπορούμε. Κύριε Σταυρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και δεχθήκατε να είστε κοντά μας, να κάνουμε σήμερα αυτή την ανάλυση και να προσεγγίσουμε με στόχο να βοηθήσουμε τον κόσμο να τα κατανοήσει. Έχουμε από την ANCAS που εξειδικεύεται σε προγράμματα που έχουν σχέση με τις επιδοτήσεις, με το Leader και όχι μόνο, τον διευθυντή της ANCAS, τον κύριο Βασίλη Τσαπάρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Παύλου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Τουριστικών Καταλυμάτων του Νομού Καστοριάς. Κύριε Παύλου, γεια σας. Καλησπέρα κύριε Παρά και χρόνια πολλά σε εσάς και τους τηλεθέατες. Σας ευχαριστώ. Θα έχουμε και ρεπορτάζ στην πορεία της εκπομπής. Θα δείτε απόψεις και του εμπορικού κόσμου. Θα ακούσετε και άλλες απόψεις μέσα από την εκπομπή μας γύρω από τα προγράμματα αυτά. Επαναλαμβάνω με στόχο την διευκόλυνσή σας στην πρόσβαση όλων αυτών των ζητημάτων. Κύριε Τσαπάρα, θέλω να ξεκινήσω και να δούμε σε πρώτη φάση αν όλα αυτά είναι ανοιχτά. Αν είμαστε μπροστά σε προκηρύξεις, αν είμαστε μπροστά σε προσκλήσεις, τι έχουμε σήμερα. Αλλά και αν δεν έχουν βγει σήμερα, τι είναι μπροστά μας, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι έρχονται προγράμματα, τα ακούμε. Πού είμαστε σήμερα. Σήμερα νομίζω ότι προ λίγου καιρού έχουν ξεκινήσει κάποιες προκηρύξεις από το ΕΣΠΑ, τα γνωστά 3 προγράμματα, ναι, τα οποία τρέχουν και δόθηκε και επανειλημμένα παράταση και αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός. Mm-hmm. Έτσι είναι τα προγράμματα για νέους επιστήμονες, για εξυγχρονισμό μικρών επιχειρήσεων. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα, γιατί είμαστε στην αρχή mm-hmm. του ΕΣΠΑ, έτσι. Και όλα αυτά θα αποτελέσουν ευκαιρίες για όσους
σκέπτονται είτε να ιδρύσουν κάποια επιχείρηση, είτε να κάνουν κάποιον εξυγχρονισμό, είτε να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους. Αυτές είναι προσκλήσεις οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι ενδεχομένως προσαρμοσμένες σε αυτήν την πολύ έκτακτη εποχή που ζει, όχι μόνο η Ελλάδα, θα έλεγα και όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε κάποιες αλλαγές, βέβαια αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή διεισδύουμε μέσα στις προκηρύξεις, αλλά έχουμε διαφορές υπέρ των ενδεφερομένων, ας πούμε, ή όχι. Φυσικά, νομίζω ότι έχουμε διαφορές, βέβαια, με το ότι χρηματοδοτούνται κάποιες δράσεις 100%, έτσι και στοχευμένα πηγαίνουν σε νέους επιστήμονες, παραδείγματος χάρη, ελεύθερους επαγγελματίες, όπου υπάρχει μεγάλη ενεργία και μεγάλη φυγή από την Ελλάδα. Έτσι, είναι μια στοχευμένη. Είναι στοχευμένη. Θεωρείτε ότι αυτές οι προκηρύξεις, οι προσκλήσεις, τα προγράμματα αυτά που βλέπουμε ότι από την Ευρώπη βγαίνουν, έτσι γίνονται, τα φτιάχνουν, τα δημιουργούν. Αυτά θεωρείτε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, δηλαδή μπορούν να βοηθήσουν πια τις περιφέρειές μας, την χώρα μας και κάθε περιφερειακή και να τα χωριστά. Φυσικά μπορούν να βοηθήσουν αυτό. Είναι αδιαφυσβήτητο. Ναι. Έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν. Με συγκεκριμένα παραδείγματα και τοπικά και πανελλαδικά. Αυτά τα προγράμματα τα φτιάχνουμε εμείς. Και τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τα προγράμματα τα καταρτίζει η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική... Όταν λέτε τα φτιάχνουμε εμείς, δηλαδή γίνονται προτάσεις, παράδειγμα από διάφορες αναπτυξιακές ή από φορείς ή από τα υπουργεία. Γίνονται προτάσεις, γίνεται διαβούλευση. Διαβούλευση. Είναι από φορείς φυσικά. Προηγείται η διαβούλευση. Πανελλαδικά προγράμματα, βεβαίως. Προηγείται η διαβούλευση από θεσμικούς φορείς και ο καθένας μπορεί να κάνει την πρότασή του στη διαβούλευση αυτή. Όπως σε επίπεδο τοπικό, να πούμε ένα παράδειγμα, τα προγράμματα τα οποία διαχειριζόμαστε εμείς κυρίως το Leader εδώ και μια εικοσαετία, φτιάχνονται από εμάς. Και κυρίως με διαβούλευση με τον κόσμο. Έντονη διαβούλευση και με τους φορείς φυσικά, αλλά και με τον απλό πολίτη. Κύριε Τσαπάρα, μπορώ να ακούσω έτσι ενδεικτικά έτσι, μερικές δράσεις που θεωρείτε ότι ήταν καινοτόμες, ότι ήταν ιδιαίτερες, ότι είχαν μεγάλη επιτυχία. Αυτές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έτσι μερικά ενδεικτικά να ακούσω. Και σε ποιους τομείς, ας πούμε, πού βλέπετε ότι έγιναν παραπάνω επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες εννοώντας, δεν μιλώ μόνο για τον εμπορικό κόσμο, καταλαβαίνετε, και μέσα από την βιοτροφία υπάρχουν και μέσα από τον αγροτικό κόσμο. Όσον αφορά την περιοχή μας, φυσικά έτσι. Αυτό έχει διαφοροποιηθεί διαχρονικά. Δηλαδή, περάσαμε διάφορες οικονομικές καταστάσεις, έτσι, και διάφορα στάδια. Τα αρχικά προγράμματα ήταν προσανατολισμένα προς τον τουρισμό, στον αγροτουρισμό, τον λεγόμενο αγροτουρισμό, ο οποίος δεν έχει και πάρα πολλά στοιχεία αγροτουρισμού. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν έχει πολλά στοιχεία, λέτε... Αγροτουρισμού, ναι. Σύμφωνα με την έννοια του όρου. Μάλιστα. Έτσι, είναι ένας τύπος μικρών ξενοδοχείων. Υπήρχε πάντα μια εποχή αγροτικές. Με πολύ έντονη δραστηριότητα, ναι. Τα ακούγαμε πολύ αυτά. Έτσι, όλα. Τα προηγούμενα προγράμματα. Ναι. Τα προηγούμενα Leader, τέλος πάντων. Μάλιστα. Υπήρχε και από το ΕΣΠΑ και από τα προγράμματα της περιφέρειας. Υπήρχε, εφόσον υπήρχε και έλλειμμα εκεί φυσικά, έτσι. Στον νομό Καστοριάς, όταν ξεκίνησε η αναπτυξιακή Καστοριά το 1995, ναι. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου ξενώνες. Έτσι, με τα διάφορα Leader. Έχουν γίνει πολύ όμως. Τώρα είναι την τρίτη προγραμματική περίοδο. Στην τρίτη προγραμματική περίοδο. Την τελευταία που έληξε το 2015, ναι. Δεν υπήρχε καμία πρόταση στον στον τουρισμό. Γιατί δεν υπήρχε υπερκάλυψη των κλινών, υπήρχε και η εσωτερική κρίση. Η κρίση οικονομική. Μετά λοιπόν τον αγροτουρισμό, γιατί όντως έγιναν πολλές δράσεις τέτοια. Μετά πήγαμε σε άλλο στάδιο. Το ενδιαφέρον ήταν αλλού. Παράλληλα με τον αγροτουρισμό υπήρχε και μια τάση αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. Τοπικά προϊόντα. Που εκεί πάλι δεν είχαμε και ούτε έχουμε ακόμη επαρκή. Α, έχουμε δρόμο μπροστά μας, λέτε. Ναι. Φυσικά έχουμε. Αν το ενδιαφέρον πού ήταν έτσι. Αν ψάξετε έτονο. Στην αγορά να βρείτε τοπικά τυποποιημένα προϊόντα Καστοριάς, θα βρείτε ελάχιστα. Ναι. Έτσι, σε σχέση και με άλλες περιοχές. Και σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να είχαμε. Προσέξτε, ενώ αυτά υπάρχουν τα προγράμματα, τα εργαλεία. Ενδεχομένως κάτι, τι, δεν καταλάβαμε καλά, δεν τα εκμεταλλευτήκαμε σωστά, δεν τα επικοινωνήσατε καλά. Δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά... ήταν, σας είπα, ότι συγκυρίες. Η οικονομία του νομού καταρχήν βασίζονταν στην Ευρωπία. Βασίζονταν. Σταδιακά, ναι. Σταδιακά ήρθε και ο τουρισμός αναπλήρωσε ένα κομμάτι και στον πρωτογενή τομέα. Για τα προϊόντα που λέτε είναι τα γνωστά που γνωρίζουμε. Τα γνωστά. Δηλαδή... Μεγάλης κλίμακας αγροτικά προϊόντα δεν έχει ο νόμος μας, εκτός από 1-2 προϊόντα. Έτσι. Και αυτά. Φυσικά έχουμε χρόνο ακόμη να τα αξιοποιήσουμε. Μάλιστα.
Οπότε σε πρώτη φάση αυτό. Μετά πήγαμε σε άλλα στάδια. Σήμερα πού είμαστε, ας πούμε, το ενδιαφέρον. Σήμερα που... είμαστε με τις τελευταίες προκηρύξεις και το τελευταίο ενδιαφέρον το οποίο είχε αποτυπωθεί. Ήταν στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, στην αγροτοδιατροφή. Εκεί. Μένουμε εκεί λοιπόν. Το... Δηλαδή, άρα ναι. Ναι, εκεί δόθηκε μεγαλύτερο βάρος και νομίζω στα επόμενα, που είναι και ένας άξονας τον οποίο στηρίζει και κεντρικά η κυβέρνηση, και είναι σωστό αυτό για διάφορους λόγους. Έτσι. Και εδώ αποτυπώνεται μια τάση αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων. Μάλιστα. Κύριε Σταυρόπουλο, θέλω να έρθουμε σε εσάς. Είστε οικονομολόγος, άρα νομίζω ότι αναλύοντας, αν θέλετε, ή προσεγγίζοντας αυτά που ήδη έχουν βγει ως προγράμματα, μπορούμε να δούμε και κάποιες από τις δυσκολίες. Και βέβαια θέλω σήμερα να δούμε και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να τις ξεπεράσουμε, να προσπεράσουμε, αν θέλετε, και ένα άγχος που πολλές φορές ακούω από υποψήφιους επενδυτές, από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ένα σχεδιασμό, που έχουν κατά νου αυτά που λέει ο κ. Τσαπάρας και στο αγροτικό τομέα και όχι μόνο, αλλά ή μπερδεύονται ή φοβούνται. Πότε θα πάρουμε την επιδότηση, τι ποσοστό θα έχει, γιατί αργούμε, η ιδία συμμετοχή. Ποια είναι η άποψή σας για τα προγράμματα αυτά? Καταρχήν, κύριε Βαραρά, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση που μου κάνατε. Να είστε καλά. Πιστεύω να είμαι χρήσιμος σε αυτήν την σύντομη κουβέντα που θα κάνουμε. Ξεκινώντας από αυτά που είπε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τσαπάρας, ο οποίος ως γνωστόν ξέρετε ότι βρίσκεται σε έναν χώρο όπου αυτόνομα κινείται στη λογική της στήριξης των επενδυτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται, ας πούμε, γύρω από τον αγροτικό άγρο, από ένα κομμάτι του αγροτικού τομέα, μέσα από τα προγράμματα Leader δηλαδή. Του λέοντος, λέει τώρα, μέσα από τα προγράμματα, βασικά από το Leader, να. Όπου αυτά τα προγράμματα, όπως είπε και ο Βασίλης, πέρα από, από τα εθνικά σχέδια σε επίπεδο χώρας, που είναι τα κοινοτικά πλαίσια, mm-hmm. όπως είχαμε κανένα τέσσερα μέχρι τώρα, το τέταρτο είναι αυτό νομίζω, έτσι, τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, έχουμε κατά καιρούς και τα διάφορα leader, δηλαδή έχουμε κοινοτικές πρωτοβουλίες που τις λέμε, ή αυτόνομα προγράμματα μέσα σε όλο αυτό το σύνολο. Και επιπλέον, όπως έχουμε τον αναπτυξιακό νόμο, άλλες πρωτοβουλίες, όπως και διάφορα έτσι προγράμματα που κατά περιόδους, και όλα αυτά είναι, αφορούν προγράμματα που κατά περιόδους, είτε από το ΕΣΠΑ είτε από οπουδήποτε αλλού, βγαίνουν με βάση τα χαρακτηριστικά που προσδίδονται από το ελληνικό κράτος συνολικά, mm-hmm. δηλαδή που στοχεύει να δώσει και δίνει βάση σε σχέση με την ανάπτυξη. Έτσι, η κάθε περίοδος, θα λέγαμε, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Τώρα, για να μην πλατιάζω πάνω σε αυτό το θέμα, θα σας πω ότι το καινούριο σχέδιο, έτσι, το ΕΣΠΑ όπως το λέτε, το νέο ΕΣΠΑ, με ό,τι άλλο αυτό που δεν θα κουβαλήσει, δηλαδή το νέο αναπτυξιακό νόμο, που ακόμη δεν ξεκίνησε. Και αυτό ανοίγει όμως από 15 Μαΐου. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει. Όλα αυτά δηλαδή, είναι οι κοινοτικές πρωτοβουλίες που δεν έχουν ακόμη ξεδιπλωθεί και ενδεχόμενα θα ξεδιπλωθούν, όλα αυτά θα απαρτίζουν το σύνολο των χρηματοδοτικών μέσων τα οποία θα έχει η χώρα και οι πολίτες προκειμένου και στη διάθεσή τους, mm-hmm. για να μπορέσουμε να πορευθούμε έτσι, προάγοντας την ανάπτυξη, χτυπώντας την ενεργία ή οτιδήποτε άλλο. Με βάση πάντοτε λέμε τις προτεραιότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω, καταρχήν δηλαδή θέλω να τονίσω ότι δεν ξεκίνησε τίποτα. Τα τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα πρώτα που ξεκίνησαν, εντάξει, αυτά είναι ένα πρώτο, το προήμιο ας πούμε, μια πρώτη ας πούμε γεύση προγραμμάτων, τα οποία έχουν και ιδιαίτερες στοχεύσεις, περισσότερο θα λέγαμε ας πούμε. Είναι πιο εξειδικευμένα δηλαδή. Έχουν ιδιαίτερες στοχεύσεις στην Εταιρεία Ενημείωσης που πηγαίνει ας πούμε στους ελεύθερους, στους αυτοαπασχολούμενους, περισσότερο στους νέους. Είναι μικρά προγράμματα τα οποία στοχεύουν, μικρά λέω ως προγράμματα από την άποψη του προϋπολογισμού. Το ύψος των επενδύσεων δηλαδή είναι πιο χαμηλό. Ναι, του προϋπολογισμού τους. Δηλαδή είναι μέχρι 25.000 για τους αυτοαπασχολούμενους. Λοιπόν, μέχρι 40, και μπορούν να φτάσουν μέχρι 40, 45, 50.000 πόσο μπορούν να πάρουν. Mm-hmm. Είναι για τις νεοφυγείς επιχειρήσεις. Αλλά εδώ έχουμε δύο χαρακτηριστικά που είναι νομίζω άξια να σταθούμε και να αναφέρουμε, ότι αυτά τα δύο προγράμματα έχουν 100% επιδότηση. 100%. 100%. Αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια, όλοι θα λέγαμε μόλις ακούμε 100%, αλλά λέμε είναι καλό. Λογικό δεν είναι, γι' αυτό και το επισημαίνω και εγώ. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επειδή θέλω να σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπατε, στις δυσκολίες και στα προβλήματα, θέλω να τονίσω και το εξής, ότι δεν είναι, αν φύγουμε από τη λογική αυτή
του πόσο δίνει. Το ερώτημα, δηλαδή το τι εισπράττουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε σχέση με το πρόγραμμα, το πρόβλημα είναι τι δυνατότητες υπάρχει ακόμη και αυτό το μικρό, τα μικρά προγράμματα να τα υλοποιήσουμε. Δηλαδή, τι δυνατότητες λέτε από τον ιδιώτη, από τον επενδυτή. Ακριβώς. Ναι, μεν έχει 100% επιδότηση, αλλά από την άλλη μεριά αυτό για να υλοποιηθεί προβλέπει διάφορες διαδικασίες και στάδια. Ωραία, σου λέει θα κάνεις αυτό. Μπορώ να καταλάβω λίγο παράδειγμα τι εννοείτε, ας πούμε. Γιατί μέσα από τη δουλειά σας θα έχετε σίγουρα και παραδείγματα δυσκολιών. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα που τίθεται είναι το κάθε πρόγραμμα με βάση τη λογική και τη δομή του προβλέπει χρηματοδότηση τριμερή. Αν δηλαδή ιδιωτική χρηματοδότηση, την ίδια συμμετοχή που λέμε, ας πούμε έχουμε 100, ένα πρόγραμμα με, που έχει προϋπολογισμό, ας πούμε, 50.000 ή 20.000 ή 100.000, τον όποιο προϋπολογισμό. Αυτό έχει. Χρηματοδοτείται α από ίδια συμμετοχή, άρα πρέπει να έχει τα δικά σου τα λεφτά, που μπορεί να είναι της τάξης του 40%, του 30%, άρα στις 100 λέμε 30 ευρώ δικά μας. Θα έχει, αν ενδεχόμενα ένα 20, αν έχει επιδότηση 40-45, μάλλον έτσι πάει από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Άρα θα έχουμε περίπου, φτάνουμε στο, με 40% λέγω, άρα και 30 οι ίδιες συμμετοχές, στο 70. Ναι. Και μένει άλλο ένα 30% το οποίο ή θα είναι η ίδια συμμετοχή ή θα είναι τραπεζικός δανεισμός. Τραπεζικός δανεισμός. Δανείζουν οι τράπεζες. Και δεν έρχεται. Αν δεν δανείζουν, πρέπει να βρεθεί. Ότι συνδέονταν αυτό τώρα είναι μια ζήτα που έχει σπάσει ο κρίκος. Δεν υπάρχει αυτό. Ακριβώς. Επομένως, το πιο δύσκολο στην περίοδο που διανύουμε είναι ακριβώς αυτό. Η ρευστότητα η οποία δεν υπάρχει. Άρα δεν έχουμε ρευστότητα. Για να υλοποιηθούν ακόμη και κατά 100% επιδοτούμενα προγράμματα. Δηλαδή, στην περίπτωση που λες, δεν έχω ίδια συμμετοχή. Όπως αυτά τα απλά προγράμματα. Δεν έχουμε ίδια συμμετοχή. Δεν έχουμε τραπεζικό δανεισμό, αλλά έχουμε 100% επιδότηση. Δηλαδή, λέει το κράτος, θα σου τα δώσω όλα εγώ τα χρήματα. Όταν όμως θα πάω να το υλοποιήσει, δεν σου λέει όμως, σου δίνω αύριο, πάρε τις 100, ας πούμε στο πρόγραμμα των 25.000, πάρε 25.000 και προχώρα. Σου λέει όχι. Μπορώ να σου δώσω προκαταβολή, αλλά για να πάρεις την προκαταβολή πρέπει να καταθέσεις εγγυητική. Αν δεν έχεις, τι γίνεται. Οπότε πάμε σε ένα πρόβλημα, βεβαίως για πρώτη φορά, και αυτό είναι, θέλω να το τονίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξετε και να στοχεύει ο κόσμος, ακριβώς και για αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι και η προκαταβολή η οποία ενδεχόμενα ζητείται και μπορεί να δοθεί, επειδή απαιτεί τραπεζική εγγύηση, άρα αν δεν έχεις χρήματα για να πάρεις τραπεζική εγγύηση, πάλι δεν μπορείς, και ενώ είναι επιδοτούμενο 100% να προχωρήσεις. Διότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πού θα βρεις τα χρήματα. Είναι σημαντικές δυσκολίες πάντως. Ακριβώς. Και δεν είναι δυσκολίες από ό,τι καταλαβαίνω. Προβλέπει όμως. Φανταστικών σεναρίων. Όχι, είναι όχι, μιλάω για πραγματικών καθημερινών πια δεδομένων. Μιλάει όμως για πρώτη φορά, και αυτό θέλω κύριε Πρανά να το καταγράψουμε και να το αναδείξουμε, ότι οι δυνατότητες των προκαταβολών προβλέπει το κράτος μας για πρώτη φορά. Τους καταπιστευτικούς λογαριασμούς, τους escrow accounts, έτσι τους λένε, όπου δηλαδή θα μπαίνει στη θέση του εγγυητή κρατικός φορέας, ο οποίος θα εγγυάται για να δώσει την εγγύηση και σε αυτόν θα δίδεται, θα εχωρείται το δικαίωμα της εγγύησης και θα κατατίθεται τα τιμολόγια εκεί ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να πληρώνεται ώστε για να μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό θεωρώ, αλλά λέει υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός αυτός θα έχει στηθεί από το κράτος. Εσείς, θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα. Τα εργαλεία αυτά είναι χρήσιμα έστω την εποχή αυτή που είναι πολύ δύσκολη. Πάρα εποχή. Πολύ. Είναι όχι πολύ. Χρήσιμα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητα. Απαραίτητα. Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ειδικά αυτή η διαδικασία που αφορά το κομμάτι της προκαταβολής. Αλλά ακόμη και μόνο της προκαταβολής. Πάντως υπάρχει μια αίσθηση στους πιο πολλούς, μια αίσθηση αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Ναι, μεν ακούει ο άλλος τα προγράμματα. Γι' αυτό κιόλας θέλω σήμερα ακόμα και την όποια δυσκολία, ως φανταστική ακόμα, να την απομυθοποιήσουμε και σήμερα ή να την αποκωδικοποιήσουμε, αν δεν υπάρχει όμως. Δεν ξέρω. Εφόσον όμως λέτε ότι όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και ο κ. Τσαπάρας το λέει και εσείς, νομίζω ότι πρέπει πια να αποκωδικοποιήσουμε και να απλουστεύσουμε διαδικασίες. Δεν είναι θέμα απλούστευση διαδικασιών, είναι θέμα πρόβλεψη. Του πώς θα χρηματοδοτούνται και θα υλοποιηθούν. Εμείς τα φτιάχνουμε στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν το προβλέπουμε που λέτε. Όχι, μα ήδη αυτό σας λέω. Για πρώτη φορά προβλέπει ότι στην περίπτωση της προκαταβολής, δυνητικά μπορεί να υπάρξει και αυτή η δυνατότητα, η οποία πραγματικά επί της ουσίας θα
δώσει απάντηση και λύση στο πρόβλημα της υλοποίησης και τη μη δηλαδή της ύπαρξης της ρευστότητας. Θέλω να ακούσουμε. Αυτό είναι πέρα το κομμάτι, δηλαδή οι δυσκολίες. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι, για να μην αδικούμε καμία, φαίνεται ότι δόθηκαν επίσης για πρώτη φορά, είναι γραφειοκρατικά βέβαια και δύσκολα ας πούμε υλοποιούνται τα προγράμματα, όμως θέλουν βοήθεια δηλαδή, τώρα γιατί ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε, όμως θέλω να επισημάνω άλλη μια διάταξη, ότι για πρώτη φορά λέει υπέβαλε το αίτημα με ό,τι προβλέπετε, δεν χρειάζεται να μάσεις χαρτιά και στοιχεία σε αυτή τη φάση. Θα σου απαντήσω αν εντάσσεσαι ή όχι και αν ενταχθείς μετά θέλω τα αντίστοιχα στοιχεία. Αυτά όμως έχουν να κάνουν, φαντάζομαι, με τον τζίρο, έχουν να κάνουν με τα οικονομικά με στοιχεία. Με όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται στη μετέπειτα πορεία, δηλαδή δεν σε βάζει στη διαδικασία, που είναι πάρα πολύ καλό, να τρέξεις, να επιφορτιστείς με χαρτιά, με διαδικασίες και μετά να σου πει όπως γίνονταν στο παρελθόν. Ακριβώς. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι δύο πράγματα. Το προστάδιο αυτό λέτε είναι χρήσιμο. Ωραία. Ενώ δηλαδή θεωρώ ότι είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες τίθενται σήμερα. Έτσι. Πάνε να αντιμετωπιστούν, δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ειδικά η δεύτερη που τη θεωρώ πολύ μείζωνο σημασία για τις προκαταβολές, αλλά και το ευρύτερο ζήτημα, τι θα γίνει και με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση. Πάμε στον κύριο Παύλου, τουριστικά καταλήμματα. Έχετε εμπειρία και εσείς, γνωρίζουμε καλά έτσι, πόσες και πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν ολοκληρωθεί. Έλεγε ο κύριος Τσαπάρας ότι και στο κομμάτι αυτό είχαμε πάρα πολλές επενδύσεις σε αυτό το είδος. Τι αίσθηση, τι γνώμη έχετε, κύριε Παύλου, εσείς? Λοιπόν, εγώ είμαστε στο 2016. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ. Σε ποιους απευθύνονται, κύριε Παραρά? Στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε νέους επιχειρηματίες που θέλουν να ασχοληθούν. Όχι, εγώ το ακούω και λίγο αντίστροφα. Είναι σήμερα που πρέπει να ενισχύσουμε. Ναι, και για νέους ανθρώπους. Ναι, για νέους, αλλά πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτούς που ήδη υπάρχουν. Βεβαίως. Για να μπορούν να ανταγωνιστούν. Αυτό ήταν, νομίζω, τα προβλήματα πάντα μέχρι τώρα ήταν ότι κοιτάζαμε να βοηθήσουμε τους νέους επιχειρηματίες και τους ήδη υπάρχοντες τους αφήναμε στην άκρη χωρίς να τους βοηθάμε, με αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστική με τους νέους. Το αντίστροφο συνέβαινε. Όχι, δεν συνέβαινε το αντίστροφο. Δίναμε νέες επιχειρήσεις, παίρνανε. Μπαίναν στην παγίδα του θα πάρω επιδότηση. Πάντα αυτό ήταν στο μυαλό ότι πόσα λεφτά θα πάρω. Κάναν την επιδότηση και στην πορεία μετά βλέπαν όλα τα προβλήματα και δεν μπορούσαν να τελειώσουν και να υλοποιήσουν την επένδυση που κάνανε. Άρα απευθύνεται, είπαμε, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν. Είναι σήμερα όμως το φορολογικό περιβάλλον, το επιχειρηματικό περιβάλλον κατάλληλο για να ξεκινήσει κάποιος? Με τα τελευταία μέτρα που ανακοινώνονται, τι ακούμε? Επιβαρύνσεις, φορολογίες και φορολογίες. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάποιον που θα αποφασίσει. Είναι επενδυτικό εργαλείο και αν το πάρουμε ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις, είναι άλλη μια βοήθεια που μπορεί να σου δώσει. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας ρωτήσω. Άρα τα βασικά προβλήματα που πρέπει να προσέξει όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα προγράμματα αυτά. Να είναι πραγματική ανάγκη για αναβάθμιση της επιχείρησης στην υπάρχουσα επιχείρηση και το ποσό της ίδιας συμμετοχής είναι πολύ βασικό. Όπως είπε και ο κύριος Σταυρόπουλος προηγουμένως, ένα πρόβλημα μεγάλο είναι, δανειοδοτήσεις δεν υπάρχουν. Άρα δηλαδή ο επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει το ποσό της επένδυσης για μένα, πρέπει να το έχει στην άκρη. Να υπάρχει στην τράπεζα, στο λογαριασμό του, για να μην αντιμετωπίσει μετά δυσκολίες. Γιατί ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με ανθρώπους που μπήκαν στα προγράμματα, λόγω καθυστερήσεων, λόγω διαφόρων αλλαγών που έχουν γίνει, να μην μπορέσουν να υλοποιήσουν και να τους ζητούν να επιστρέψουν και τα λεφτά που ήδη είχαν πάρει. Με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η επένδυση. Πάνω σε αυτό που λέτε, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να δώσουμε το ερέθισμα να ξεκινήσουν και οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που τελειώνουν τα πανεπιστήμια τους, την εργασία τους, τη δουλειά τους, αυτό που έχουν σπουδάσει. Έτσι, δεν θα αναλύσω το τι κάνουν τα παιδιά όλα αυτά. Δεν είναι διαφορετικό να λες ότι ξεκινάς μόνος σου και διαφορετικό να ξέρεις ότι μπορεί να ξεκινήσεις και με μια επιδότηση π.χ. του 100% ή του 60%. Γι' αυτό λέω ότι για μένα έχει μεγάλη διαφορά να ξέρεις ότι άλλο να βάλεις 30 δικά σου ή και να έχεις και άλλα 30 ή να σου πούν πάρ' τα 30. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλά είπαμε, πρώτον είναι τα προβλήματα. Για πραγματική δουλειά λέω τώρα. Μην πάμε στα παλιά αυτά που έγιναν. Δεύτερον, δεν μιλάω για δεκαετία 80. Η μεγάλη παγίδα που σας είπα είναι ότι όλοι κοιτάνε το τι επιδότηση θα πάρω, χωρίς πρώτα να έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς. Η επένδυση που θα έχουν αποφασίσει να κάνει. Σηκώνει στην περιοχή που θα αποφασίσουν να κάνουν κάτι. Α, λέτε να μην είναι το κριτήριο μόνο επιδότηση. Γιατί να δούμε. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, ότι είδαμε το μόνο κριτήριο σε όλα τα προγράμματα μέχρι τώρα, ήταν το πρώτο που έλεγε κάποιο, να υπάρχει πρόγραμμα, θα πάρω
50.000 επιδότηση, 30.000 επιδότηση, χωρίς να εξετάσει, χωρίς να κάνει μια έρευνα αγοράς, να δει η επένδυση που έχει αποφασίσει να κάνει, τη σηκώνει, να το πω λαϊκά. Λέτε ότι κοινά, με λίγα λόγια ότι δεν ήθελε να κάνει μια πραγματική αναβάθμιση όχι, στην εργασία του. Ήταν ένα δέλεαρ να το πω, ότι αφού έχει επιδότηση είναι να μπω. Και μετά έβλεπε τα προβλήματα, ότι θα έπρεπε να ασφαλιστεί, να έχει πιθανώς να πάρει και κάποιους εργαζομένους και στην πορεία βγαίναν όλα τα προβλήματα θέλω, Τσαπάρα, και αποτυγχάνανε οι επενδύσεις. Πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Παύλου, θέλω λίγο να μείνουμε. Πάνω σε αυτό, επειδή έρχεστε σε επαφή με πάρα πολλούς υποψήφιους επενδυτές, αυτή είναι η αίσθηση που επικρατεί, ας πούμε, ή έχει αλλάξει αυτό? Αυτή είναι η πραγματική αίσθηση... διάθεση του να κάνεις δουλειά ή σκέπτεσαι τι χρήματα μπορείς να πάρεις μόνο? Σε κάποιους επενδυτές ενδεχομένως να είναι αυτό που λέει ο κύριος Παύλου. Είναι, δεν νομίζω να είναι μικρό το νούμερο πια ή. Δεν νομίζω να είναι στην πλειοψηφία, γιατί διακυβεύονται μάλιστα πολλά πράγματα. Να. Έτσι διακυβεύεται η οικονομική κατάσταση του επενδυτή, το μέλλον του και όλα αυτά. Ναι. Άρα ο καθένας, όπως είπε και ο κύριος Παύλος σωστά, πρέπει πρώτα να ξέρει τη δουλειά, να κάνει μια έρευνα αγοράς, να υπολογίσει τη βιωσιμότητα της επένδυσής του, έτσι για να πορευτεί. Να υπολογίσει φυσικά και τα χρήματα που έχει για την επένδυση, τα οποία πρέπει να είναι εξασφαλισμένα, διότι θα μείνει στη μέση η επένδυση, αν δεν έχει την ίδια συμμετοχή. Και η ίδια συμμετοχή θα αυξηθεί στα επόμενα προγράμματα. Τα καθεστώτα ενίσχυσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πέσουν, λόγω του ότι ανήκουμε στην περιφέρεια σύγκλησης. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, λόγω μάλιστα του γνωστού αύξηση του ΑΕΠ από την δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή μας. Μάλιστα. Θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ με τις απόψεις ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα προγράμματα, είναι ο κύριος Ιάκωβος Θεοδωσόπουλος. Σας είπα ότι θέλω να δώσουμε μέσα από την εκπομπή αυτή ως θεατών μεγαλύτερη πληροφόρηση γύρω από αυτά. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα στο τέλος της απόψινής σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε βέβαια και απόψεις από τον εμπορικό κόσμο. Ο κύριος Βαγγέλης Πανταζής θα μας μιλήσει, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Επειδή βλέπω και τώρα, ζωντανά είμαστε, και τα ερωτήματα τα οποία έρχονται μέσα από τα social media και βλέπω ότι αυτό ακριβώς που κουβεντιάζαμε τώρα και με τον κύριο Σταυρόπουλο και με τον κύριο Παύλου και με τον κύριο Τσαπάρα, δηλαδή η ανάγκη της πραγματικής επένδυσης, το ποσοστό, και βλέπω ότι πολλοί επισημαίνεται ότι αυτό είναι το πρόβλημα και τα ποσοστά επιδοτήσεων. Βεβαίως το 100% συμφέρει, αλλά πρέπει όντως να θέλει κάποιος πραγματικά να δουλέψει και να ανοίξει νέα επιχείρηση. Θέλω να ακούσουμε στο ρεπορτάζ μας και θα οδηγηθούμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε τις απόψεις του κυρίου Ιάκωβου Θεοδωσόπουλου μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από την εργασία, μιας και ο ίδιος έρχεται αντιμέτωπος με πάρα πολλούς υποψήφιους επενδυτές κάθε μέρα. Κύριε Θεοδωσόπουλε, γεια σας. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτά τα πολύ χρήσιμα εργαλεία που ακούμε κατά καιρούς, που είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Είναι χρήσιμα εργαλεία για επιχειρήσεις, είναι χρήσιμα εργαλεία για τον αγροτικό, κτηνοτροφικό τομέα, για τη γεωργία. Θέλω επ' αυτού να μου εξηγήσετε αν όντως είναι χρήσιμα και πόσο εύκολα σε αυτά έχουν πρόσβαση οι αγρότες, οι γεωργοκτηνοτρόφοι. Προφανώς είναι χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτά τα οποία αναφέρατε. Εδώ να κάνουμε μόνο μία διάκριση και να πούμε ότι συνολικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία αναμένεται από το 2014 μέχρι και την λήξη της νέας προγραμματικής περιόδου το 2020 να διατεθούν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είτε ιδιωτικής, στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο, αναμένεται να ανέλθουν περίπου σε 26 δις. Να διαχωρίσουμε μόνο, να κάνουμε τον εξής διαχωρισμό. Τα 20,4 δις θα αφορούν κλάδους οι οποίοι σχετίζονται με το δευτερογενή και το τριτογενή τομέα της ελληνικής ιδιωτικής ελληνικής οικονομίας, ενώ περίπου τα 4,7 δις θα στραφούν πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα σε δράσεις που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, την ίδρυση νέων αγροτικών επιχειρήσεων, είτε του αγροτικού κομματιού είτε του κτηνοτροφικού, καθώς και την ενίσχυση υποδομών, δημόσιων υποδομών, που σχετίζονται με υποδομές όπως εγκυοβελτιωτικά έργα, αγροτικοί δασικοί δρόμοι. Πράγματα λοιπόν και υποδομές οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πάροδο των χρόνων και αναμένεται μέσα από το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά, να ολοκληρωθούν. Πράγματι, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία, αν εστιάσουμε στο καθαρά ιδιωτικό σκέλος,
Περίπου κοντά στα 2,8 δις αναμένεται να στραφούν σε κομμάτια επιχειρήσεων που σχετίζονται με το αγροτοκτηνοτροφικό, με την αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα. Ενδεικτικά μόνο να πούμε κάποια νούμερα, χωρίς να είναι δεσμευτικά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, περίπου τα 313 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διοχετευτούν για δράσεις οι οποίες σχετίζονται με σχέδια βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 240 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διοχετευτούν σε νέους αγρότες, 254 εκατομμύρια ευρώ σε σχέδια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, 27 εκατομμύρια ευρώ για οργάνωση της παραγωγής αγροτοκτηνοτροφικών μονάδων, 79 εκατομμύρια ευρώ για προώθηση καινοτομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, 900 εκατομμύρια ευρώ για γεωργούς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε μειονεκτικές περιοχές και 204 εκατομμύρια σχετίζεται με δράσεις που αφορούν κατάρτιση, εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία δεν ξέρω, αυτά μάλλον τα προγράμματα είναι έτοιμα με προκηρύξεις, είναι να βγουν, έχουν ήδη βγει ή θα έχουμε μία αναμονή που πολλές φορές θα έλεγα βλέπουμε όχι να εξοργίζει αλλά να ενοχλεί αυτή η καθυστέρηση πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους. Είναι απολύτως κατανοητή αυτή, αν θέλετε, η δυσαρέσκεια που πολλές φορές προκαλείται, διότι συνεχίζεται το άσχημο σενάριο που έχουμε παρακολουθήσει και με τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, ενώ τυπικά και ημερολογιακά η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου έχει ξεκινήσει από το 2014, ωστόσο ακόμα αυτά τα προγράμματα δεν έχουν βγει στον αέρα, εντός εισαγωγικών, δεν έχουν προκηρυχθεί. Ωστόσο, έστω και αργά, έστω και μεσούσεις του 2016, αναμένεται η προκήρυξη των πρώτων δράσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης από το τέλος καλοκαιριού. Ξεκινάνε λοιπόν σιγά σιγά, δειλά δειλά, έστω και καθυστερημένα από το τέλος καλοκαιριού οι πρώτες δράσεις αυτές και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να αρχίσουν να κορυφώνονται. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές, κύριε Θεοδωσόπουλε, δηλαδή ενώ θα είναι πιο ευέλικτα τα προγράμματα αυτά λόγω της ιδιαίτερης οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ θα πρέπει να δώσουμε μία αντίφαση. Η αντίφαση συνίσταται στο εξής, ότι τα κονδύλια αυτά είναι κατά περίπου 15% μειωμένα σε σχέση με τα κονδύλια τα οποία είχε η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Άρα η πρώτη αντίφαση ότι παρόλο την δυσμενή οικονομική συγκυρία την οποία διανύουμε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι μειωμένα. Ωστόσο, από την διάρθρωση των προγραμμάτων την οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο στοχευμένα με επιδιωκόμενο στόχο να είναι εντελώς απολύτως μετρήσιμα τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα, ο θετικός αντίκτυπος το οποίος θα έχει στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Άρα λοιπόν, ναι μεν είναι μειωμένα, αρκετά μειωμένα, 15% σε σχέση με το παρελθόν τα αγροτικά αυτά κονδύλια, ωστόσο είναι πιο προσανατολισμένα, πιο εστιασμένα, προσεκτικά, αν θέλετε. Υπάρχει μια στόχευση, λέτε, εξειδικεύονται. Ναι, ούτως ώστε να αφορούν καταρχάς πράγματι κατ' επάγγελμα, κατά κύριο επάγγελμα, αγρότες ή κτηνοτρόφους, πρώτον, και δεύτερον, τα αποτελέσματα μετά τη λήξη της επιδότησης, αν θέλετε, να είναι απολύτως μετρήσιμα και πράγματι να μετράται θετικά ο αντίκτυπος αυτών των προγραμμάτων. Το θέμα του ποσοστού των επιδοτήσεων, που είναι και το πολύ μεγάλο, αν θέλετε, και ζήτημα αυτό που προκύπτει, αλλάζει, βελτιώνεται, μεγαλώνει ή μικραίνει? Επίσης, ακόμα ένα μείον είναι αυτό το οποίο μόλις προαναφέρατε, το ότι το ποσοστό της επιδότησης, βέβαια τα ποσοστά επιδότησης από περιοχή-περιοχή και ανάλογα, σε περιοχή και ανάλογα με το είδος του προγράμματος θα κυμαίνονται, ωστόσο η τάση είναι μειούμενη. Που σημαίνει το ότι εάν πούμε ότι μεσοσταθμικά στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο κυριαρχούσε ένα ποσοστό της τάξης του 50%, από εδώ και στο εξής αναμένονται τα επόμενα προγράμματα να έχουν μειωμένους συντελεστές της τάξης του 45% με 40%. Άρα έχουμε ακόμα μία μείωση. Θέλω να πω το εξής. Στην Δυτική Μακεδονία είναι γνωστό ότι υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες αγρότες, γεωργοκτηνοτρόφοι, έτσι, που τα περιμένουν αυτά, γιατί είναι μια εποχή, επαναλαμβάνω, κρίσιμη. Αυτό για την Δυτική Μακεδονία, που έχει και ένα πολύ ψηλό δίκτυο ανεργίας, έχουμε προβλέψει κάτι?
Έχουμε κάποιο πλεονέκτημα σε αυτό, δηλαδή ο συνδυασμός των προγραμμάτων με την απασχόληση και κατά συνέπεια την οικονομία. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για την Δυτική Μακεδονία στο σκέλος το εξής. Κάθε περιφέρεια ούτως ή άλλως, έτσι όπως έκανε τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, αυτό δεν υφίσταται μόνο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κάθε περιφέρεια ανά την Ελλάδα προέβλεψε ένα κομμάτι το οποίο θα στρέψει τις επιδοτήσεις αυτές προς την ανάπτυξη του αγροτικού της, αν θέλετε, υποβάθρου. Έτσι λοιπόν και η δικιά μας περιφέρεια έχει κάνει την ανάλογη πρόβλεψη. Ενισχυτικό, αν θέλετε, στην όλη αυτή διαχείριση των προγραμμάτων είναι ότι πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο κατά το παρελθόν ήταν ένα πολύ συγκεντρωτικό Υπουργείο όσον αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κατάλαβε επιτέλους και αποκεντρώνει τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, των περισσότερων αγροτικών προγραμμάτων και την δίνει πλέον στις κατατόπους περιφέρειες. Άρα μειώνεται αρκετά, όχι εντελώς, αρκετά όμως η γραφειοκρατία και αρκετά και η χρόνια απόκρισης. Κάποιο πλεονέκτημα στα προγράμματα αυτά, εγώ το συνδυάζω πάντοτε με την κατάσταση που περνούν οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι αγρότες, οι γεωργοί. Κάποια ιδιαιτερότητα στα προγράμματα αυτά υπάρχει για την χώρα μας, ή τελικά από την εμπειρία που έχετε, γιατί έχετε εμπειρία πολλών ετών, ή τελικά είναι προγράμματα flat, να το πω έτσι απλά, που ισχύουν για όλους? Δεν θα έλεγα ότι είναι flat τα οποία ισχύουν για όλους, εάν το εντοπίσουμε αυτό το όλους. Εσείς εννοείτε προφανώς την ελληνική επικράτεια. Την ελληνική επικράτεια, βέβαια. Κάθε περιφέρεια, βάσει του σχεδιασμού του οποίου έχει κάνει και μέσα σε αυτόν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, έχει ενσωματώσει και το αγροτικό της κομμάτι, βάσει του ποσοστού επί του ΑΕΠ της περιφέρειας που συνεισφέρει ο αγροτικός τομέας, διεκδίκησε και κατάφερε να αποσπάσει τα αντίστοιχα κονδύλια. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, δεν είναι εντελώς flat, αλλά όσο αφορά όμως τους βασικούς κανόνες, τα βασικά χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπα, προκειμένου να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, αν θέλετε, μεταξύ από περιφέρεια σε περιφέρεια. Κατανοητό. Και ένα τελευταίο. Ο χρόνος συμμετοχής, διεκδίκησης αυτών των κονδυλίων επιδοτήσεων από μια μικρή, αν θέλετε, επιχείρηση της Δυτικής Μακεδονίας, της Καστοριάς, της Κοζάνης. Από τη στιγμή που ξεκινά όλο αυτό, δεν είναι μόνο η πρόσβαση στην πληροφορία, ξεκινάει η μελέτη, όλη η ιστορία, μέχρι να φτάσει σημείο να επιδοτηθεί, έχει μικρύνει, έχει μεγαλώνει, έχει μεγαλώσει, δηλαδή γίνεται πιο εύκολος ή πιο δύσκολος? Εγώ δεν θα έλεγα ότι γίνεται πιο εύκολο. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο δύσκολος, αλλά παραμένει όμως η χρονική απόκριση, παραμένει, που αυτό είναι και ένα κόστος για τον υποψήφιο επενδυτή, παραμένει αρκετά μεγάλος. Που σημαίνει ότι ένας μέσος χρόνος απόκρισης από τη στιγμή που θα ετοιμάσουμε τη μελέτη μας, το επενδυτικό μας σχέδιο, θα το υποβάλουμε και θα περιμένουμε την απάντηση για το αν θα εγκριθούμε ή όχι, είναι περίπου στους 6 με 8 μήνες. Είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα και μέσα σε αυτό το εξάμηνο με οχτάμηνο μπορεί να μεταβληθούν προς το δεσμενές και τα οικονομικά δεδομένα του κάθε δυνητικού επιχειρηματία. Άρα θα πρέπει και βασισμένου σε αυτό τη λογική και όλα, αν θέλετε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκεντρώνει πλέον τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, ούτως ώστε να μειωθεί κατά πάρα πολύ και αυτός ο χρόνος απόκρισης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Ιάκωβο Θεοδωσόπουλο. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην εκπομπή και στην συζήτησή μας για τις επιδοτήσεις, για το ΕΣΠΑ, για αυτά τα χρήσιμα εργαλεία που είναι χρήσιμα αν τα κατανοήσουμε και αν συζητήσουμε και αν απομυθοποιήσουμε αρκετά ζητήματα. Διακοπή για διαφημίσεις με την ευγενική χορηγία του ΤΑΠ. Είσαστε εδώ και παρακολουθείτε την εκπομπή. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Η
Υπεραστικό κτέλ νομού Καστοριάς. Ποιότητα στις μετακινήσεις και ασφάλεια. Με σύγχρονα λεωφορεία φιλικά προς τον επιβάτη. Κτέλ νομού Καστοριάς. Ασφάλεια οδική. Κτέλ νομού Καστοριάς. Διοργάνωση εκδρομών και άλλες πολλαπλές υπηρεσίες με μεγάλη εμπειρία και με ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Με καινούργια λεωφορεία, με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Συνεχής δρομολόγια, μεταφορά δεμάτων, φακέλων, αλληλογραφίας με ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα. Παράδοση αυθημερών από Καστοριά προς όλη την Ελλάδα. Παραλαβή φακέλων και δεμάτων και από τον χώρο σας μόνο με ένα τηλεφώνημα. 24670-83-609. Έκδοση εισιτηρίων και επικοινωνία στο 24670-83-455. Κτέλ νομού Καστοριάς. Πάντα με την μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Ταξί Καστοριάς. 30 χρόνια εμπειρίας. Με μεγάλη οδική ασφάλεια στον δρόμο. Με χαμηλότερες χρεώσεις λόγω κρίσης. Τηλεφωνικό κέντρο 2467-082-200. WhatsApp 69-44-85-85-77. Ταξί Καστοριάς. Η κλίση για ταξί χωρίς επιπλέον χρέωση. Με ένα τηλεφώνημα στο 82200 ερχόμαστε στον χώρο σας με κόστος μόνο της διαδρομής. Τώρα, για πρώτη φορά, ειδικές χαμηλότερες χρεώσεις για όλες τις διαδρομές. Ταξί Καστοριάς. Η οποιαδήποτε διαδρομή σας, πάντα με ασφάλεια, αλλά με νέες χαμηλότερες χρεώσεις, χωρίς κόστος κλίσης. Τηλεφωνικό κέντρο 2467-082200, WhatsApp 69-44-85-85-77. Η θανάτωση των ζώων με φόλες είναι αξιόπινη πράξη, δηλαδή έγκλημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Τα ζώα είναι η καλύτερη συντροφιά. Μας προσφέρουν αγάπη, τρυφερότητα. Η αγάπη προς τα ζώα είναι δείγμα πολιτισμού. Η κακοποίηση των ζώων είναι αδίκημα. Η ανθρωπιά είναι υπόθεση όλων. Ένα κοινωνικό μήνυμα του Δήμου Καστοριάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας είναι οι κύριοι Σταυρόπουλος, Τσαπάρας και Παυλού. Κουβεντιάζουμε τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τις επιδοτήσεις και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, που είναι πολλές φορές αποτελούν μια πρόκληση για μια καινούργια επιχείρηση ή για την αναβάθμιση μιας υφιστάμενης. Κύριε Τσαπάρα, επειδή αντιλήφθηκα ότι όχι μόνο είναι ζωηρή η κουβέντα, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως πολλά από τα ζητήματα πάντοτε παίζουν ρόλο για να έρθει κάποιος να αναζητήσει την επιδότηση. Είναι όντως η επιδότηση, είναι όντως το σχέδιο που θέλει να κάνει, αν όντως το χρειάζεται, ή να αναβαθμίσει ή να δημιουργήσει μία επιχείρηση. Με αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι να βγουν, διαφοροποίηση σημαντική έχουμε ή κάποιες δικλείδες ασφαλείας για όλα αυτά που λέμε? Αν η επένδυση είναι πραγματική, έχουν τελειώσει εκείνα τα φαινόμενα? Το λάπτοπ που είναι 3.000 το τιμολογούσαμε 7.000 για να μας βγει τζάμπα όλη η επένδυση. Νομίζω ότι έχουν τελειώσει αυτά. Έχουν τελειώσει αυτά. Νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Ιδιαίτερα στα δικά μας τα προγράμματα, τα οποία τα γνωρίζουμε καλά και τα παρακολουθούμε, ναι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Διότι στην κοστολόγηση γίνεται έρευνα αγοράς, παίρνουμε τιμές και κοστολογούμε ως το δυνατόν πιο ακριβώς τις όποιες προμήθειες ή υπηρεσίες. Mm-hmm. Γίνεται και έλεγχος, πολλαπλός έλεγχος, ακόμη και από την διαχειριστική αρχή και δεχομένως δειγματοληπτικός και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι υπερτιμολογήσεις έχουν τελειώσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Έχουν τελειώσει. Που σημαίνει ότι όσοι ενδιαφέρονται τελικά να κάνουν ένα σχέδιο, είναι πραγματικό σχέδιο, λέτε?
Πραγματικό σχέδιο είναι και αν δεν είναι πραγματικό, κάτι είναι αξιολόγηση, γιατί ο φάκελος αξιολογείται, περικόπτονται οι δαπάνες οι οποίες είναι υπερβολικές και προσαρμόζονται στην πραγματική του αξία. Υπάρχουν πράγματα που είναι αλλαγμένα προς το καλύτερο. Όσον αφορά τα καινούργια άκουσα προγράμματα. Άκουσα τον κ. Θεοδωσόπουλο να λέει ότι τα ποσοστά των επιδοτήσεων δεν αυξάνονται. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε από 40 ξαφνικά 60% επιδότηση. Όχι, θα έχουμε μειώσεις. Έχουμε μειώσεις. Αυτό μειώσεις θα έχουμε. Βεβαίως. Από το 17 και μετά θα έχουμε μειώσεις. Θα έχουμε μειώσεις γιατί όμως σε μια εποχή που όλοι λέμε ότι πρέπει να δοθεί και το ερέθισμα και η στήριξη, γιατί έχουμε μειώσεις αυτά. Θα έχουμε μειώσεις στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ενδεχομένως. Α, στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε μειώσεις. Και σε άλλες περιοχές, αλλά εκεί λιγότερες. Εμείς ήμασταν πάντα στο 50 με 60% ή κάνω λάθος. Εμείς ήμασταν στο 50%. Στο 50. Στις κρατικές. Τώρα πάμε 40. Τώρα θα πάμε γύρω στους 40. Πέφτει αυτό όλο. Ναι, κύριε Παύλου. Ναι, συγκεκριμένα για τα τουριστικά καταλήμματα είναι στο 40% και ανεβαίνει στο 50% αν καλυφθεί μια θέση εργασίας και πάνω. Συνδυάζουν αυτό που λέγαμε και την απασχόληση. Και η απασχόληση. Ναι. Το 50, αυτό είναι σημαντικό. Το 50 δίνεται, δηλαδή, αν... Και αν πάρεις 4 άτομα ή 5 άτομα. Το 50 είναι, δεν 50, έχει σημασία. Είναι έστω και μια θέση εργασίας, λέει, μπορείς να πας στο 50. 50 ήταν και στα προγράμματα του Leader, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Mm-hmm. Στην επόμενη θα... Κύριε Σταυρόπουλε, πάνω σε αυτό θέλετε κάτι. Ναι. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Έχω την άποψη ότι τα ποσοστά, δηλαδή το 50, 45, 40, 35, δεν είναι μικρά ποσοστά επιδοτήσεων και ούτε πρέπει καν να το συζητάμε. Τώρα εντάξει, όσο μεγαλύτερο είναι, μπορεί να είναι καλύτερο. Το δεύτερο που θέλω να σας πω και παίρνοντας την κουβέντα από τον κύριο Παύλου που είπε ότι ξέρεις σε σχέση με το σταθερό πλαίσιο, ότι πρέπει να έχουμε συντελεστές, ότι η φορολογία παραδείγματος χάρη σήμερα όπως έχει εξελιχθεί και το ασφαλιστικό, έτσι. Είναι εκτός πραγματικότητας, δεν συνηγορούν, δεν συμβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια, στην ανάπτυξη, συγγνώμη, επενδυτικών σχεδίων. Όμως, λέω εγώ, αφού υψηλή είναι η φορολογική συντελεστές, γιατί δεν κάνει κάποιος την επιλογή, λέει, αφού είναι υψηλή η φορολογική, να επιλέξω να μην πάρω την επιδότηση, αλλά να πάρω τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές μέσα από τον νόμο. Για 12 χρόνια να μην πληρώσω φόρο. Δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα μονοδιάστατα, έχουν πολλές αναγνώσεις. Η επιδότηση, για να πάμε λοιπόν στο σημείο το σημαντικό, και άρα να τεκμηριώσουμε γιατί το μέγεθος της επιδότησης, όχι ότι είναι σημαντικό για να υλοποιηθεί η επένδυση. Δηλαδή, αυτός που έχει χρήματα, που έχει κεφάλαια, και βεβαίως πρέπει να μιλάμε για πραγματικά επενδυτικά σχέδια και όχι για αρπαχτές ή για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να ξέρει το εξής, ότι είτε είναι δικά του τα χρήματα, είτε είναι οποιοδήποτε, τα χρήματα δεν πρέπει να μπαίνουν στις επενδύσεις. Έχω λεφτά γιατί δεσμεύονται και επί χρόνια μετά παγιοποιούνται. Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε όμως ότι πρέπει να γίνεται πραγματική επένδυση κτλ. Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο κ. Τσαπάρας νομίζω ότι έτσι είναι. Ότι είναι δεδομένο, πολύ... είναι εκ των ουκ άνευ, θέλω να σας πω. Ότι έχουν δυσκολέψει πολύ, λέω, τα πράγματα όπως το παρελθόν μπορούσαμε και κάναμε ό,τι θέλαμε. Δηλαδή, όταν έχεις να βάλεις μια ιδέα με το 20.000, πρέπει να μπουν σε τράπεζα, πρέπει να πάρουν στον προμηθευτή, έτσι δεν είναι, να δείξει τα στοιχεία. Δεν είναι, να διακινηθούν μέσα από τράπεζα. Να διακινηθούν μέσα από εκεί. Και τώρα πια δεν μπορεί να πει κανείς τα βάζω και τα βγάζω. Γι' αυτό και λέω όμως εγώ τι, πέρα από όλα αυτά που λέτε, σωστά και έτσι είναι και είμαι της άποψης, όπως σας την εξέδωσα, της διαφορετικής, μέσα από το τραπεζικό σύστημα να γίνονται, για να έχουμε επίλυση και τέτοιων ζητημάτων. Ότι τα ποσοστά είτε είναι 50, είτε είναι 45, είτε είναι 40, είτε είναι 35, είναι θηριώδη. Είναι μεγάλα νούμερα, λέτε, σαν άρα ποσοστά. Δεν πρέπει να ερίζουμε, είχαμε 50, πήγε 45, έχει πάει 40, άρα δεν ευνοεί και δεν κάνει. Όχι, ευνοεί. Και το ποσοστό, απλά το επιχείρημα είναι τι, ότι το ποσοστό... Τι είναι ψυχολογικό, είναι, όταν ακούμε ότι ήταν 60... Εγώ καταλαβαίνεις, λες, ο άλλος λέει... Άρα με βάση το ψυχολογικό όχι κομμάτι... Όχι μόνο ψυχολογικό, αλλά επί της ουσίας έχετε, εφόσον είναι τέτοιο ποσό, να υλοποιήσει την επένδυση. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειάζομαι 100 ευρώ. Από τα 100, αν πάρω 40 ευρώ επιδότηση... Ναι. Βάζω από το κράτος. Στην ουσία είναι σοβαρότατη έκπτωση με την έννοια ότι βάζεις 60 και σου δίνεις 40. Έτσι,
Άρα το εκατοστάρι στοιχίζει 60. Για να κάνω όμως την επένδυση, για να τα βάλω στην τσέπη μου, ναι, υπερτιμολογώντας. Πού είναι το διαφορετικό στην άποψη αυτή ή το κακό, κύριε Παύλο? Όχι, δεν είπα ότι υπάρχει. Νομίζω ότι απλά λέω ότι δεν καταλάβατε. Πλέον είναι... δεν έχει άδικο. Έτσι. Ναι, είναι πραγματική. Όπως σας είπα προηγουμένως, για πραγματικές επενδύσεις δεν μιλάμε όλοι. Πραγματική μιλάμε. Ναι, λέω να ξεχάσουμε αυτά που γινόταν κάποτε με τον τρόπο υπερτιμολογικό. Να τα ξεχάσουν, ναι, να τα ξεχάσουν οι άλλοι. Ναι, αυτά που. Τα ξεχάσουν, ναι, να τα ξεχάσουν οι άλλοι. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γινόταν. Γιατί δεν συμφέρει πλέον σε αυτό που θα κόψει τιμολόγιο λόγω τη υψηλή φορολογία, λόγω υψηλού ΦΠΑ, να είναι κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Γι' αυτό από μόνο του δηλαδή αυτό. Να... δεν μπορεί να γίνει. Εγώ νομίζω απλά, ότι από μόνο του όλο αυτό λύνει το πρόβλημα αυτό. Λέει ο κύριος Σταυρόπουλος, αν είναι υψηλό ή χαμηλό, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι σύμβουλοι επένδυσης που σε πολλές περιπτώσεις το ποσοστό τους φτάνει μέχρι και 10% της επένδυσης. Οπότε και εκεί πρέπει να γίνει με σωστή επιλογή ο σωστός σύμβουλος που θα είναι και καταρτισμένος, να ξέρει από τα προγράμματα. Στην πορεία πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν. Γιατί κάποιες δαπάνες που ήταν επιλέξιμες απεντάχθηκαν στην πορεία ή από κακή ανάγνωση του ειδικού συμβούλου ή από δεν κατανοήθηκε σωστά, άλλαξαν στην πορεία. Στους συνεργάτες που θα υλοποιήσουν, βεβαίως, το γιατί πρόγραμμα, θα φτιάξουν τον φάκελο. Να υλοποιηθούν κάποια πράγματα στην επιχείρηση. Θέλω λίγο στον κύριο Τσαπάρα να πάω. Και μετά να πενταχθούν και να ζητηθούν λεφτά να επιστραφούν πίσω. Για να συνηγορήσω λίγο, συγγνώμη, να συνηγορήσω. Το πιο σημαντικό είναι ακριβώς, ένα από τα πιο σημαντικά στα επενδυτικά σχέδια, πέρα από το πραγματικό γεγονός που συζητάμε, είναι ακριβώς ο σύμβουλος, ο συνεργάτης, όχι γενικός, ο σύμβουλος αυτός που θα φτιάξει την πρόταση, την ξεπετάξει, θα πάρει 5 φράγκα και σηκωθεί. Όχι. Μια επένδυση, ένα επενδυτικό σχέδιο θέλει τον εξειδικευμένο, δεν μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να γνωρίζει και στα πλαίσια αυτά το πώς θα πάει το σχέδιο. Άλιστα. Πρέπει να τον έχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Κύριε Τσαπαρά, λογικές... θέλω να πάω λίγο στο κομμάτι της επιλογής λογικές... ή το τι είναι αυτό το οποίο σκέπτονται οι πιο πολλοί σήμερα. Και με βάση αυτά που έρχονται και μετά έρχομαι και να βάλω την τελεία. Όχι, για να την τελεία. Απλά επικρατούν λάθος λογικές. Ότι όσο πιο φθηνά, τόσο πιο καλά. Α, και εκεί γίνεται η ζημιά. Ενώ... αυτό ισχύει για όλα, ίσως. Ναι, η διαφορά ποια είναι όμως. Παρθενώνας στον κόσμο ήταν ένας. Και έμεινε ως Παρθενώνας διότι τεινάχτηκαν τα ταμεία. Δεν λέμε να τεινάχθουν τα ταμεία των επιχειρήσεων υπέρ των συμβούλων. Στις τοπικές... αλλά θα μείνει το έργο. Ακούστε έργο χωρίς δαπάνη. Στις τοπικές κοινωνίες, έτσι, που είναι μικρές κοινωνίες, όλοι μας και στην Δυτική Μακεδονία και σε όλη την χώρα, η κάθε τοπική κοινωνία ξέρει και τα πρόσωπα. Νομίζω ότι ο καθένας ψάχνοντας μπορεί να βρει. Μην το λέτε, αυτό. Εντάξει, πρέπει να ψάχνουμε. Δεν μπορεί να ξέρει εξειδικευμένα. Θέλω να θεωρήσει ότι εγώ είμαι κακός, ο άλλος είναι καλός. Οφείλει να ψάξει έτσι και το όνομα του καθενός που φτιάχνεται, φτιάχνεται από τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν διαφωνεί ο κύριος Παύλου, αλλά νομίζω ότι είναι το μείζον. Κύριε Τσαπάρα, πείτε μου σε παρακαλώ πολύ τι ζητά σήμερα η κοινωνία. Τι ζητούν, τι θέλει σήμερα ένας Γιώργος, ένας κτηνοτρόφος, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό που θέλουν σήμερα, πού βλέπετε να κινείται η κοινωνία σήμερα. Με βάση τα προγράμματα που έρχονται, έτσι. Συγγνώμη, ότι... και από ό,τι κατάλαβα, είναι θέμα μηνών να βγουν αρκετά. Είναι θέμα ημερών. Βδομάδων. Έτσι, ημερών. Εντάξει. Να προκηρυχθούν τα προγράμματα τα οποία αφορούν κυρίως την ΞΕΓΕ, ναι, το leader το επόμενο. Το έτσι, επόμενο leader, ναι. Το οποίο θα προκηρυχθεί καταρχήν για τους φορείς διαχείρισης που θα είναι οι αναπτυξιακές, ναι, και κατόπιν εφόσον γίνει κάτι τέτοιο φάκελος, ναι, της εταιρείας του προσώπου που θα το διαχειριστεί και του επιχειρησιακού σχεδίου, mm-hmm, εκεί θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση, όπως είπα και προηγουμένως, με φορείς και με το κοινό, μέσα από ημερίδες, μέσα από επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, θα πρέπει να χαράξουμε την στρατηγική του προγράμματός μας. Θα είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, με διπλάσιο από το τρέχον, από το λήξαν πρόγραμμα, έτσι πως έχουν κατανεμηθεί τα κονδύλια. Έχει δοθεί διπλάσιος προϋπολογισμός για αυτού του είδους τα προγράμματα. Τα προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, της τοπικής ανάπτυξης, όπου σχεδιάζουν από κάτω προς τα πάνω, bottom-up διαδικασία, έτσι αυτή ακολουθείται σε αυτού του είδους τα προγράμματα και νομίζω ότι είναι από τα λίγα προγράμματα ή ενδεχομένως και το μόνο πρόγραμμα που γίνεται έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί θα αποτυπωθούν οι τάσεις και το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. Εκεί θα αποτυπωθεί ακριβώς και θα δοθεί βαρύτητα στα αντίστοιχα μέτρα. Mm-hmm. Είτε θα είναι αυτό η αγροδιατροφή, είτε θα είναι ο τουρισμός, ο αγροτουρισμός, οι διάφορες μορφές τουρισμού, είτε η ανάπτυξη του πολιτισμού, είτε η προστασία του περιβάλλοντος, είτε ένα μείγμα. Θα είναι βαρόμετρο, λέτε τώρα αυτό, έτσι. Αυτά, ναι, τα προγράμματα βέβαια, θα είναι βαρόμετρο για το τι περίπου. Ναι, θα αποτυπωθεί. Πού θα κινηθεί η κοινωνία, έτσι, τι θα επιλέξει, έτσι. Θα αφουγκραστούμε την κοινωνία, θα ρωτήσουμε τους φορείς, ναι,
και θα αποτυπώσουμε τη στρατηγική μας στους επόμενους μήνες. Ναι. Και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω λίγο διαδικαστικά. Όταν εγώ, ας πούμε, τον Ιούλιο μπω σε μία διαδικασία και ξεκινήσω, πότε έρχεται η ώρα που θα πάρω τα πρώτα μου χρήματα? Τα χρήματα, εφόσον τώρα πάω στο διατάφτα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά... Εφόσον γίνεται η διαχείριση τοπικά, τα χρήματα τα παίρνεις πολύ γρήγορα. Ναι, δηλαδή... Ο Παύλου έχει... Όταν λέτε γρήγορα, τι εννοείται? Περνάει ένα τρίμηνο, ένα τετράμινο... Όχι, όχι, πιο γρήγορα. Α, πιο γρήγορα. Σε μια εβδομάδα. Μπορεί να τα πάρεις και σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, ξεκινάς, καταθέτεις τιμολόγια, γιατί έχεις κάνει τις πρώτες δαπάνες. Καταθέτεις τιμολόγια, γίνεται έλεγχος, γίνεται και επιτόπιος έλεγχος του φυσικού αντικειμένου. Είσαι επιχείρησης. Και κατευθείαν πληρώνεις. Παίρνεις την έγκριση από τη διαχειριστική σε μια εβδομάδα. Το αργότερο, έτσι γινόταν τουλάχιστον μέχρι τώρα. Περίπου έτσι, ένα μήνα να πούμε, νομίζω ότι... Ένα πολύ συντομογιάστημα είναι αυτό με βάση... Έλεγχος στην επίδυση. Σε κανένα πρόγραμμα δεν γίνεται αυτό. Να πάρεις τα χρήματά σου από την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών, να πάρεις χρήματα σε ένα μήνα. Λοιπόν, εκεί θα αποτυπωθεί, όπως είπαμε, η στρατηγική και η βαρύτητα του τοπικού αυτού, εγώ νομίζω, είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την τοπική οικονομία. Έτσι. Ναι. Γιατί ενεργοποιεί τοπικούς πόρους, δίνει υπεραξία στα προϊόντα τα τοπικά και δεν εξαρτάται, δημιουργεί ανταγωνιστικά προϊόντα. Από, την, από μια... την εμπειρία σας σε αυτή την Δυτική Μακεδονία, γιατί μην ξεχνάμε ότι νομίζω οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν και για στατιστικούς και όχι μόνο και ουσιαστικούς λόγους, ναι, ακόμα και για την κατάρτιση προγραμμάτων, ως περιφέρεια αντιμετωπίζουν τις περιφέρειες πια και όχι ανανομό. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές, ας πούμε, στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή, βλέπετε ότι, ας πούμε, η Κοζάνη, από την εμπειρία σας, δραστηριοποιείται κάπου αλλού, τα Γρεβενά αλλού, η Φλόρινα αλλού, η Καστοριά αλλού, ή έχουμε πολλά κοινά? Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες. Πού περίπου, δηλαδή? Οι ιδιαιτερότητες του. Παράδειγμα, το Γούνα. Ναι. Η Καστοριά έχει Γούνα και Ισιάτιστα. Και Ισιάτιστα. Ναι. Ισιάτιστα είναι μια περιοχή. Ναι, βέβαια, είναι μια περιοχή, όμως όλη η ευρύτερη περιοχή. Ναι, σε σχέση με τον Όμο Κοζάνης είναι. Ναι, ναι, ναι. Μικρή. Δηλαδή, αλλού τα αγροτικά προϊόντα παραπάνω, αλλού. Ενδεχομένως η Φλόρινα να έχει κάποια αγροτικά προϊόντα, αλλά νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε σε πρώιμο. Περίπου σε πρώιμο. Τα Γρεβενά δεν έχουν τόσα πολλά. Τα αγροτουριστικά προϊόντα. Δεν μπορεί να αγροτουριστικά. Με Κοζάνη, με τι υπόλοιπε τουριστικέ. Η Καστοριά, στον τουρισμό, στον αγροτουρισμό, στι διάφορε μορφέ τουρισμού. Ή ο τουρισμό, α πούμε, παραπάνω η Καστοριά από τι άλλε περιοχέ. Άμα σκεφτούμε ότι η Καστοριά μόνη τη σήμερα έχει 4.000 κλίνες, τις οποίες δεν έχουν οι άλλοι τρεις νομοί μαζί, καταλαβαίνετε. Πάντως είναι τρομερό νούμερο αυτό που έχει δημιουργηθεί τελικά εδώ. Έτσι. 4.000 κλίνες, ναι, η Καστοριά. Ναι. Και ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα μεγάλο... Τι λέτε, που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Δεν έχουν τόσες οι υπόλοιποι τρεις νομοί. Οι υπόλοιπες τρεις περιοχές δεν έχουν. Και τόσες, ναι, οι περισσότεροι, ενώ η πλειοψηφία των κλινών σε αγροτικές περιοχές, εκτός από τα ξενοδοχεία, έχει γίνει δημιουργήμα τέτοιων προγραμμάτων. Έτσι, μπαίνουμε στον επίλογο, κύριε Σταυρόπουλε. Πριν πάμε στο να το κλείσω, σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Να τώρα λοιπόν, επειδή θέσατε το ερώτημα, ποιες μπορεί να είναι οι ενδυνάμει ή απαιτήσεις οι νέες. Ας πούμε έχουμε 4.000 κλίνες. Άρα λύσαμε το πρόβλημα των υποδομών. Ρωτάω εγώ. Από εδώ και πέρα θέλουμε να κάνουμε και άλλες κλίνες ή θέλουμε όταν έχουμε πληρότητα της τάξης του 50, του 60, του 40, του 70%, άρα έχουμε πλεονάζους κλίνες. Επομένως, πρέπει να μείνουμε στις κλίνες και τι ωραία δωμάτια που έχουμε, ελάτε κόσμο να κοιμηθείτε, νομίζω ή πρέπει ότι... να προχωρήσουμε, ναι, 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 σε υπηρεσίες πρόσθετες οι οποίες θα έρθουν να κουμπώσουν σε αυτό. Σωστό, σωστό. Άρα, να ένα πεδίο... η σκέψη που θα πρέπει να κάνει, ένα πεδίο δράσης, πολλές σκέψεις στόχευσης. Θα κάνουμε, κύριε Βαρά. Εδώ και μέσα, έτσι, ακριβώς, θα είναι και αυτή. Ωραία, δηλαδή, εμείς πάντως να ξέρετε, έρευνα αγοράς, για να δούμε τι σηκώνει. Αυτό που λέει ο Σταυρός είναι πολύ σοβαρό. Περισσότερες κλίνες. Ένα λεπτό. Μπορεί να πει κάποιος ότι του δίνει μια επιδότηση 60% να κάνει μια ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν πρέπει να πάμε σε αυτό, λέει ενδεχομένως. Πάμε σε κάτι που συνδυάζουμε τα ξενοδοχεία. Τροφοδοσία όλων αυτών. Τροφοδοσία. Αφού το φτάσαμε και παραδείγματος χάρη. Επίλογος. Ορίστε και Σταυρόπουλε. Ακριβώς. Για να κλείσουμε. Παραδείγματος χάρη. Σύντομα όμως. Ναι. Κρίσιμο σημείο λοιπόν, αυτοί που θα ηγούνται. Όπως είναι για τον Βασίλη, δεν έχω ας πούμε αμφιβολία ότι θα το κάνει, γιατί έχει την εμπειρία ότι θα αναζητήσουν να βρουν τα επιπλέον ή τα πρόσθετα που χρειάζονται ο νομός και η περιφέρεια, ώστε στα μέχρι τώρα επενδυθέντα ή επενδεδημένα κεφάλαια με όλες τις υποδομές να έρθουν να ψάξουν το καινούριο που απαιτείται για να αυξηθεί η βιωσιμότητα των παλαιών. Μάλιστα, μάλιστα. Το ένα. Το δεύτερο, επιμένω κύριε Παραρά πάρα πολύ, όσον αφορά τους επιχειρηματίες, να
πάνε σε όλο τον κόσμο, έτσι και στους πολίτες, όλους, να κοιτάξουν ότι δίπλα τους πρέπει να έχουν πιστούς ανθρώπους και ανθρώπους που να γνωρίζουν, όχι στη φθήνια, στα λίγα και έτσι, δεν γίνεται. Mm-hmm. Όλος μας βολεύει, μπορεί να μας βολεύει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα εγχειρήματα αυτού του είδους και αυτού. Σας ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλε που ήσασταν εδώ. Κύριε Τσαπάρο, ορίστε ο επίλογος. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη, έτσι σαν περιοχή, σαν θεσμοί εδώ της περιοχής. Έχουμε δυνατότητες να αναπτύξουμε την περιοχή μας. Έχουμε να κάνουμε πολλά συμπληρωματικά και στον τουρισμό και στον αγροτουρισμό και να αναπτύξουμε καινούργιες μορφές όλων αυτών, καινούργιες υπηρεσίες. Επίσης, τα αγροτικά μας προϊόντα, τα οποία είναι παραμελημένα, πρέπει να τα δώσουμε μια νέα όθηση. Είτε στην κατανάλωση για τους τουρίστες, τους επισκέπτες, είτε να τα αντιποποιήσουμε και να τα εξάγουμε στην Ελλάδα, σε άλλες περιοχές, είτε και στο εξωτερικό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν εδώ και εξειδικευμένα προϊόντα. Μπορούν να δημιουργηθούν. Τα άλλα είναι γνωστά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σας ευχαριστώ κύριε Τσαπάρα που ήρθατε. Κύριε Παύλου, ο επίλογος. Εγώ πάλι θα ξαναπώ ότι σε αυτή τη χώρα κάποτε πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει σταθερό φορολογικό κλίμα για να θέλουμε να έχουμε επενδυτές και επενδύσεις. Το επιχειρηματικό περιβάλλον οπότε είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να είναι πραγματική ανάγκη για να γίνει κάποια ανακαίνιση, κάποια αναβάθμιση της υφιστάμενης επιχείρησης και το ποσό για μένα. Της ιδίας συμμετοχής πρέπει να το έχει ο επιχειρηματίας που θα ξεκινήσει για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες. Για τους νέους επιχειρηματίες είναι ένα καλό εργαλείο να πάρει μια βοήθεια και να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση. Οπότε είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ ένα σωστό επενδυτικό εργαλείο, αρκεί να γίνει σωστή χρήση. Να γίνει έρευνα αγοράς πρώτα για τους καινούργιους επιχειρηματίες για να μην πάνε σε ένα επάγγελμα να επενδύσουν το οποίο. Πολύ έχει, μεγάλη προσοχή έχει, λοιπόν σε όλα αυτά που έρχονται. Γιατί είναι σωστά μας, εργαλεία, είναι, αλλά θέλει σωστή χρήση. Έχετε μεγάλη δείτε. Προσοχή. Κύριε Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσαπάρα, ευχαριστώ. Επίσης, κύριε Σταυρόπουλε, να είσαστε καλά. Με την ευγενική χορηγία του ΤΑΠ έχετε παρακολουθήσει μία κουβέντα με αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα πολύ χρήσιμα εργαλεία. Δεν φεύγετε. Θέλω να ακούσετε και να δείτε την άποψη από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Βαγγέλη Πανταζή. Τα ζητήματα του εμπορικού κόσμου. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Δείτε το και εμείς την άλλη Τρίτη θα είμαστε εδώ στις 4 παρα 10. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι αυτές οι συνομιλίες κάπου θα βγάλουν. Δυστυχώς όμως τα μέτρα τα οποία φαίνονται ότι θα πρέπει να ψηφιστούν μέσα από την Βουλή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, είναι τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν με το τελευταίο νομοσχέδιο ασφαλιστικό και φορολογικό, δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτή τη λογική λοιπόν, και από τη μια μεριά και από την άλλη, εξαιτίας του γεγονός ότι η ρευστότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κάθε νοικοκυριό, στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά γενικότερα, δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά ασφιχτική. Πολλές φορές το ακούμε αυτό ότι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, και καταρχήν γνωρίζουμε ότι είναι εργαλεία τα οποία θέλουν πολλές επιχειρήσεις από τον εμπορικό, από τον αγροτικό, από τον κτηνοτροφικό κόσμο να τις χρησιμοποιήσουν. Είναι κάτι που δεν το λειτουργούμε σωστά, είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουμε παραπάνω. Τι αίσθηση έχετε για αυτά τα εργαλεία? Πράγματι είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά είναι καλό. Δυστυχώς όμως το εμπόριο αυτοτελώς σαν κλάδος ελάχιστες φορές έχει ενταχθεί μέσα σε τέτοιου είδους προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει σχέση με το ΕΣΠΑ, έτσι όπως το αναφέρατε, αναφέρονται προφανώς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως δεν αναφέρονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι αμιγώς εμπορικές. Με αυτή τη λογική λοιπόν είναι για άλλη μια φορά το εμπόριο απ' έξω, λιγότερο ή περισσότερο. Επομένως η δικιά μας η προσπάθεια, η προσπάθεια των οργάνων του κλάδου μας, από τον μικρότερο εμπορικό σύλλογο μέχρι το τριτοβάθμιο όργανό μας, είναι προς την κατεύθυνση του να ενταχθεί επιτέλους το εμπόριο σε τέτοιου είδους προγράμματα, ούτως ώστε οι μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτά και συνέχεια να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έρχονται μέσα από αυτά τα προγράμματα. Βέβαια, από την άλλη τη μεριά, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτού του είδους τα προγράμματα είναι αργόσυρτα και είναι και πολύ βαριά εντός ή εκτός εισαγωγικών λέξη. Συνεπώς, οι διαδικασίες είναι τέτοιες που πιθανόν είναι αποτρεπτικές για πολλές εμπορικές επιχειρήσεις, κυρίως μικρές από πλευράς μεγέθους.
Δεν μένει παρά να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση για να δούμε αν αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν εν τέλει να ενταχθούν, όσοι θα μπορέσουν εν τέλει να ενταχθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτού του είδους τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο έπακρο. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι εργαλεία που βέβαια και σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι πολύ χρήσιμα. Σε όλους τους τομείς, έτσι. Σε τομείς και των πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Επιμένω να λέω και για τους αγρότες. Κατά καιρούς έχουμε δει να γίνονται πάρα πολύ σοβαρές επενδύσεις και στον γεωργοτροφικό τομέα. Άρα είναι ζητήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε εμείς, πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο εύκολα, πρέπει να τα μελετήσουμε καλύτερα. Θα έλεγα το δεύτερο το οποίο είπατε προηγουμένως. Και εδώ να μην ξεχνάμε ότι η γεωργία και η χρηματοδοτική αλλά και ο τουρισμός ήταν οι δύο κατεξοχήν κλάδοι, οι οποίοι τα τελευταία αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια θα έλεγα εγώ, ευνοήθηκαν σημαντικά μέσα από αυτά τα προγράμματα. Και έχουν γίνει και σοβαρές επενδύσεις γύρω από. Προφανώς. Με προγράμματα τέτοια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες πράγματι εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα προγράμματα, στέκονται και πολύ καλά αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αυτό είναι ένα σοβαρό μήνυμα που λέτε. Αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν σωστά τα προγράμματα στέκονται και καλύτερα, είναι πιο δυνατοί σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Λογικό δεν είναι. Νομίζω ότι είναι λογικό. Αλλά επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι σημαντικό το ότι το εμπόριο, αν δεν με απτά η μνήμη μου, αυτοτελώς σαν κλάδος, το επαναλαμβάνω για να μην δημιουργούνται για παρεξηγήσεις, μία ή δύο φορές έχει ενταχθεί σε τέτοιου είδους προγράμματα. Και επίσης επαναλαμβάνω ότι η προσπάθεια δικιά μας είναι ούτως ώστε αυτά τα προγράμματα επιτέλους να συμπεριλάβουν και το εμπόριο στην διαδικασία υλοποίησης. Την οικονομία του τόπου την βοηθάνε τα προγράμματα αυτά, εάν τα υλοποιήσουμε, εάν αν διευρυνθούν, αν ανοίξουν? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντική. Πρέπει να είναι και σημαντική η βοήθεια τόσο της περιφέρειας σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και των περιφερειακών ενωτήτων ξεχωριστά, οι οποίες με τις υπηρεσίες τους, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει και εξειδικευμένη υπηρεσία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους προγράμματα και την υλοποίησή τους, να δίνει τους κατευθυντήριες γραμμές σε όλους όσους θέλουν να ενταχθούν. Νομίζω ότι η ενημέρωση η οποία γίνεται θα πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη και πολύ πιο συγκεκριμένη, ώστε ο καθένας από εμάς, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις πιθανόν να μην έχουν και δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιου είδους ενημερώσεις, επομένως κάπου θα πρέπει να τα βρουν αυτά. Να υπάρχει με αυτή τη λογική και βοήθεια αλλά και στήριξη στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων και από εκεί και μετά ο καθένας με βάση τις δυνατότητες τις οποίες έχει ή αν θέλετε την άσκηση του επαγγέλματος την οποία έχει στην καθημερινότητά του να ψάξει να βρει τα αντίστοιχα προγράμματα ούτως ώστε κάνοντας την σχετική προσπάθεια να μπορέσει να ενταχθεί. Το κομμάτι αυτό της πρόσβασης που είναι από ό,τι καταλαβαίνω ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή ποιοι έχουν πρόσβαση, ποιοι μπορούν να τα αντιληφθούν, ποιοι μπορούν να τα βρουν. Είναι ένα κομμάτι που θέλει βελτίωση, λέτε? Θα έλεγα πως ναι. Και επαναλαμβάνω σε ό,τι έχει σχέση με τις μικρές κυρίως επιχειρήσεις. Με τις μικρές, που δεν έχουν τη δυνατότητα, λέτε να. Έτσι ακριβώς. Γιατί οι μεγαλύτερες είναι προφανές ότι και τη δυνατότητα έχουν ενώ πλευράς οικονομικής πρωτίστως, αλλά και την τεχνογνωσία πιθανόν να έχουν από μόνες τους, ούτως ώστε να μπορούν να συνεχίζουν σε αυτόν τον δρόμο και σε αυτά τα προγράμματα. Πολλές φορές, επειδή ακούμε για διάφορα έτσι πακέτα και προγράμματα, πιστεύετε ότι την στιγμή αυτή για την χώρα μας είναι κρίσιμα και χρήσιμα? Και κρίσιμα και χρήσιμα. Ίσως πιο πολύ από κάθε άλλη στιγμή. Προφανώς. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγορά είναι σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό, για να μην πούμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, ή ακόμα χειρότερα να μην πούμε ότι έχουμε ξύσει και τον πάτο. Επομένως, αυτές τις δυνατότητες, τις όποιες δυνατότητες δίνονται μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα και προφανώς αυτά τα προγράμματα υπάρχουν. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι αυτά τα προγράμματα από την άλλη τη μεριά θέλουν και την εθνική χρηματοδότηση. Έτσι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς και είναι και πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή. Ή αν θέλετε και ανασταλτικός παράγοντας για την υλοποίηση τέτοιου είδους προγραμμάτων. Επομένως, όσο πιο γρήγορα μπορούν να γίνονται από πλευράς υλοποίησης όλα αυτά τα προγράμματα, τόσο το καλύτερο για την εθνική οικονομία γενικότερα. Τα προγράμματα αυτά είναι, όπως λέμε, κομμένα και ραμμένα με βάση τις σημερινές απαιτήσεις που έχει η μικρή επιχείρηση, το μικρό μαγαζί, ο εμπορικός κόσμος, ο αγροτικός κόσμος. Είναι κομμένα και ραμμένα, θέλουν βελτιώσεις? Νομίζω ότι οι βελτιώσεις πάντα μπορούν να γίνονται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να βγει μέσα από συζητήσεις, μέσα από παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται από το όργανο του κλάδου μας γενικότερα
Και εδώ θέλω να τονίσω και το εξής, ότι για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, εντάχθηκε στο λεξιλόγιο πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όρος μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ξέρετε, η μικρομεσαία επιχείρηση στο επίπεδο της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο σε εθνικό επίπεδο σημαίνει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 250-300 εργαζόμενους. Κάτι που στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι κάτι το οποίο μάλλον σπανίζει. Επομένως, με τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται από το τριτοβάθμιο οργανό μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια γίνεται και με πολύ καλό ρυθμό, η μικρομεσαία επιχείρηση πλέον σιγά σιγά θα αρχίσει να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους προγράμματα, η οποία πρόσβαση θα είναι, πιστεύω, και σχετικά ή πολύ πιο εύκολη σε ό,τι έχει σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα προγράμματα αυτά, κύριε Πρόεδρε, συνδυάζονται με την πρόσληψη ανέργων ή με τα χτυπήματα που πρέπει να δώσουμε στην ανεργία ή ακόμη και με το ασφαλιστικό, ας πούμε, συνδυάζονται? Είναι το καλύτερο. Ή πρέπει να συνδυαστούν? Προφανώς. Εξάλλου, τέτοιου είδους προγράμματα, όλοι το γνωρίζουμε, ότι είχαν σαν βασική προϋπόθεσή τους την πρόσληψη εργαζομένων. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έτσι. Αλλά από την άλλη τη μεριά, από τη στιγμή που πιθανόν εντάσσονται σε τέτοιου είδους προγράμματα λίγες επιχειρήσεις, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν και τη δυνατότητα να απορροφήσουν μεγάλους αριθμούς εργαζομένων, προφανώς και η ενεργεία θα κρατιέται σε υψηλά επίπεδα. Άρα, για να συνδυάσω και αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, σε ό,τι έχει σχέση με το ασφαλιστικό, λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερες ασφαλιστικές φορές, μικρότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και πάει λέγοντας. Η οικονομία μπορεί να βοηθηθεί, λέτε, τα προγράμματα αυτά. Πείτε μου κάτι, το ποσοστό συμμετοχής της όποιας επιχείρησης ή του κράτους είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή η στενότητα ρευστότητας... Το πρώτο που έχουν κάποιοι και είναι και μια προϋπόθεση για το αν θα διεκδικήσουν ένα πρόγραμμα είναι και αυτό, νομίζω, έτσι? Ναι, νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας τον οποίο το ψάχνουν όλοι. Οι περισσότεροι, όλοι, εγώ θα έλεγα, έτσι, είναι κάτι το οποίο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά, από πλευράς έλλειψης ρευστότητας και από πλευράς έλλειψης κεφαλαίων, είτε κίνησης είτε για τέτοιου είδους επενδύσεις, είναι προφανές ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι, είτε με κρατική χρηματοδότηση, είτε με αύξηση της χρηματοδότησης μέσα από τα προγράμματα και ταυτόχρονη ελάττωση των χρημάτων τα οποία πρέπει να καταθέσει μια συγκεκριμένη επιχείρηση για να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Επομένως, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής πρόκειται να δημιουργηθούν μέχρι 2.000 άμεσες και 8.000 έμεσες ευκαιρίες εργασίας. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.